Το γεγονός ότι βρεθήκαμε για δεύτερη χρονιά στα δικαστήρια, εναγόμενοι από την Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών του Στρατού, δεν οφείλεται μόνο στο ότι είμαι δημοσιογράφος, οφείλεται στο γεγονός ότι είμαι μέλος του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Οφείλεται δηλαδή στο γεγονός ότι είμαι κομμουνιστής δημοσιογράφος. Αυτό θέλουν να διώξουν. Αυτός είναι ο λόγος που για μια ακόμα φορά αυτοί οι οποίοι εμφανίζονται να εφήγησαν από τις αποκαλύψεις και στην εκπομπή μου στο Real και στα άρθρα μου στον ημεροδρόμο, παρά το γεγονός ότι εφήγησαν, δεν κατάφεραν για δεύτερη φορά να εμφανίσουν ούτε έναν μάρτυρα σε αυτή τη διαδικασία. Το σίγουρο είναι ότι μετά από 80 χρόνια αυτό το οποίο αναδεικνύεται και δεν θα πάψει ποτέ να αναδεικνύεται είναι ότι ο ανθός του ελληνικού λαού δεν ήταν συμμορίτες, όπως λένε αυτοί, αλλά μαχητές του Δημοκρατικού Στρατού και υπήρξαν ακριβώς αυτό. Ο ανθός του ελληνικού λαού, ο οποίος θα συνεχίσει να σηματοδοτεί το μέλλον του ελληνικού λαού. Αυτός ήταν και ο λόγος που παραβρεθήκαμε σήμερα στα δικαστήρια, για να πούμε για μια ακόμα φορά ποια είναι η ιστορική αλήθεια.